Μια διαδικασία και με... μια διαδικασία με μεγάλο χημικό ενδιαφέρον, διαδικασία διατροφή. Και έχουμε μαζί μα τώρα τον Μίστερ Κέμ, ο οποίο είναι Δημήτρη Κούλουμάση. Αν λέω σωστά το όνομα, καλώ ήρθατε. Να είστε καλά, κύριε Πανταζόπουλε, σωστά το λέτε. Σα ευχαριστώ, σας. κύριε Κουσουνή. Οπότε λοιπόν, Από... θα μα μιλήσετε για πορά... πολλά ζητήματα, αλλά όχι για, για το φαγητό, <laughs> <laughs> και, Είχε... και όχι με τον ε, ε, συνήθι τρόπο, έτσι να μιλήσουμε για τη χημία διαφορετικά. Και Γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Είμαστε εδώ για να προάγουμε τη χημία, να τη φέρουμε στα σπίτια όλων, mm -hmm. αλλά ασχολείται και με αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, σα έχω ένα βίντεο στο TikTok, στο οποίο βάζουμε σε μια ζυγαριά πόσε κουταλιέ ζάχαρη έχει μια πορτοκαλάδα μπλε. Ε, ε, θα Εντυπωσιαστείτε αν δείτε. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε τι συστάσει, γιατί δεν προλάβαμε να σα παρουσιάσουμε πλήρω, είστε καθηγητή χημία και έχετε κάνει θράψη στο TikTok με τα βίντεό σας, τα οποία αφορούν ακριβώς ε, μαθήματα χημίας διαφορετικά. Είμαι καθηγητής χημίας ε, στη, στο, στη, Λεόντιο, στη Λεόντιο Σχολή Νέας Σμύρνης, mm -hmm. ένα α, παλαιό ιδιωτικό σχολείο α, της Αθήνας και τον τελευταίο χρόνο δραστηριοποιούμε στα social, στο digital κομμάτι, στο TikTok κυρίως, αλλά και στο Instagram, α, με διάφορο με, με υλικό πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό πάνω στη χημία, στη φυσική και στις φυσικές επιστήμες. Επομένω, να πούμε λίγο πώ ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Η ιδέα ξεκίνησε ακούγοντα κάποιου μαθητέ που μου λέγανε φτιάξτε ένα TikTok ώστε να κάνετε τα πειράματα που μα κάνετε μέσα στην τάξη. Mm -hmm. Παλαιότερα είχα ασχοληθεί και με το YouTube, με κάποιε εκπομπέ σε κάποια κανάλια συγκεκριμένα. Και από εκεί, με το που ανέβασα το πρώτο βιντεάκι, άρχισα και είδα την αγάπη του κοινού για το εκπαιδευτικό υλικό. Από το πρώτο βίντεο υπήρχε virality που λέμε. Από το πρώτο βίντεο είχε πάρα πολλά views, Α. είχε πάρα πολλές προβολές και άρχισα να έχω έναν καλό εθισμό, έτσι συσταγωγικά εθισμό, ώστε να δίνω στο κοινό, να δίνω στους followers έτσι, τροφή καθημερινή. Αυτή η δραστηριότητα ξεκίνησε επειδή είχατε λίγο περισσότερο χρόνο λόγω πανδημίας. Η δραστηριότητα ξεκίνησε μέσα στην πανδημία, ναι, σωστά, και είχα χρόνο να είμαι μέσα στο σπίτι να ετοιμάζω υλικό α, και βοήθησε αρκετά. Είναι μια, ένα από τα καλά της πανδημίας που λέμε. Πόσους followers έχετε αυτή τη στιγμή? Τώρα έχει ξεπεράσει τις 155.000 ε, ακολούθεις. Μέσα σε μόλις ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο και κάτι μήνες. Εμένα ε, 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 αυτό που μου φαίνεται πολύ εντυπωσιακό είναι... Ε, δεδομένου του α, περιεχομένου που μπορεί κανείς να συναντήσει στα social media, ότι είναι ένα τέτοιο περιεχόμενο που έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα, που αφορά τη χημεία, προσελκύει τόσο κόσμο. Κατά την εκτίμησή σας, γιατί αυτό, τι είναι αυτό που βρίσκει ελκυστικό το κοινό των social media στα βίντεό σας. Το κοινό, το ελληνικό κοινό, νομίζω ότι διψάει για εκπαίδευση. Νομίζω ότι πάνω στις φυσικές επιστήμες είμαστε σε πολλά εισαγωγικά τώρα θα βάλω τη λέξη απέδευτη. Mm -hmm. ε, ίσως να μην έχουμε πέσει έτσι σε καλά, να μην είχαμε την ευκαιρία όταν ήμασταν στο σχολείο έτσι ώστε να αγαπήσουμε τα μαθήματα της χημείας ή να φάνηκε σε κάποιους πολύ, πολύ δύσκολο μάθημα ή mm -hmm. ε, της φυσικής, οπότε ε, δεν θέλανε να έχουνε ε, καμία επαφή με αυτού του είδους τα πειράματα. Mm -hmm. Επομένως, ποιο είναι το κρυφό, μυστικό, συστατικό που κάνει τη χημία... Η χημεία συνδέεται με το πείραμα. Και το πείραμα το αγαπάει το, ο κόσμο, ειδικά όταν είναι εντυπωσιακό. Οπότε μπορεί να τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού στα πρώτα δευτερόλεπτα και στη συνέχεια να του πει οτιδήποτε θέλει. Προηγουμένω, κάτι μα είπατε, δηλαδή συγκράτησα τι προφορίες, αλλά ε, θυμάμαι πω ότι κατέγραψα ότι το χρώμα. Που μπήκε μέσα ήταν ενδιαφέρον. Κάτι για μπλε, κάτι μα είπατε. αναφέρουμε σε ένα βίντεο, το πρώτο βίντεο. Στη, στην Πορτοκαλάδα, την μπλε λέτε. Ναι, αυτό έκανα τη, ε, έκανα έκανα τη σύνδεση με, την, με την, το λόγο την κυρία Μπόχρη που είχατε πριν. Αυτό, ε, αυτό το μη αναμενόμενο στοιχείο στο πείραμα τη ε, χημία πιστεύετε ότι συνδέεται ε, στο πόσο ελκυστικό είναι ένα τέτοιο βίντεο, δηλαδή ότι ε, προκαλεί. Την βιωματική αίσθηση που έχουμε για τα πράγματα, τη βιωμένη αίσθηση για τα πράγματα. Είναι, είναι κάτι που αν δεν το, το δει μπροστά σου πόσο ζάχαρη μπορεί να έχει αυτό το αναψυκτικό, mm. πολύ εύκολα θα το δίνει στο παιδί σου. Ah. Οπότε πάντα εγώ έχω δύο παιδιά, οκ, okay, θα παραγγείλω και μία μπλε πορτοκαλάδα για τα παιδιά μου. Ε, το σωστό θα είναι ω καταναλωτέ να ξέρουμε τι περιέχει και mm. τι τρώμε και τι πίνουμε και τι καταναλώνουμε στην καθημερινότητά μα άρα ε, καταλαβαίνω ότι η χημεία δεν αφορά μόνο ως ε, εργαλείο τα παιδιά που πάνε στο σχολείο, αφορά όλους μας. Πρέπει όλοι να έχουμε βασικές χημικές γνώσεις που πρέπει και κάπως να μπορούμε να τις προσλάβουμε αυτές τις γνώσεις. Ε, και τα βίντεο σας ίσως ενδείχνετε. Το, το, πρόγραμμα του Υπουργείου ούτως ή άλλως έχει καθημερινή χημεία μέχρι την τρίτη γυμνασίου. Mm. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει τελειώσει το, την βασική του εκπαίδευση, την υποχρεωτική εκπαίδευση, ε, θα πρέπει να είναι ικανό, έτσι ώστε να διαβάσει μια ετικέτα συστατικών. Mm. Θα πρέπει να είναι ικανό να ξέρει τι θα καταναλώσει. Mm. Άρα το κοινό σα δεν είναι μόνο έφηβοι στο TikTok, είναι και άτομα μεγαλύτερη ηλικία. Το κύριο κοινό μου είναι από 18 έως 35, αυτό που δίνουν τα συστατικά. Uh, υπάρχουν βέβαια οι εφηβοί, αλλά το, το κύριο, το μεγάλο, ο μεγάλος πυρήνας των ακολούθων είναι σε ηλικίες των, uh, εκεί, 18 με 35. Σας στέλνουν μηνύματα, τι σχολιάζουν, τι τους κάνει εντύπωση. Τα μηνύματα είναι καταιγιστικά. Ε, στέλνουν μηνύματα για το οτιδήποτε, για την καθημερινότητά τους. Ε, εκτός από τα σχόλια που θα βάλουν κάτω από οποιοδήποτε πείραμα, στέλνουν και προσωπικά μηνύματα με οποιοδήποτε δυσκολία αντιμετωπίζουν στη ζωή τους. Πάνω σε α, Ε, Εγώ θέλω να μεταφέρω την ερώτηση για την αντίδραση του κοινού όσον αφορά του μαθητέ σα. Έχετε δει ε, του μαθητέ σα να βλέπουν τα βίντεο σα, να αντιδρούν με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, να είναι διαφορετικοί πλέον με στην τάξη λόγω των βίντεο που κάνατε. Οι μαθητέ αντιμετωπίζουν με διαφορετικό τρόπο έναν καθηγητή ο οποίο ε, έχει μπει στη διαδικασία των social. Mm -hmm με έναν σωστό τρόπο. Ε, υπάρχει σεβασμός από όλους ως ε, στην ιδιότητα του καθηγητή, αλλά ειδικά το βλέπω από τους μαθητές μου ότι ακολουθούν ε, και δέχονται πάρα πολύ εύκολα οτιδήποτε και αν τους πω μέσα στην τάξη. Οπότε με έχει βοηθήσει και πάρα πολύ εμένα σαν, ως καθηγητή. Σαν να, εξικι... να, νιώθουν μια οικειότητα μεγαλύτερη, γιατί το μέσο προσυδειάζει και στους δικούς τους τρόπους. Ναι, απλώ όταν... στο, σχολείο μου είμαι ο Δημήτρης Οκουλουμάσης, στα social είμαι ο Mr. Κέμ, και... είναι μια άλλη περσόνα ε, εκεί πέρα. Μάλιστα. Σκέφτονται κάποιοι από του μαθητέ σα να ακολουθήσουν και αυτή την πορεία επαγγελματικά μετά από τα βίντεό σα. Ε, και το δεν ε... μιλάω για να γίνουν influencers, αλλά να γίνουν καθηγητέ χημία. Να ασχοληθούν με τη χημία ή με τι φυσικέ επιστήμε μου το έχουν πει, αλλά αρκετοί το έχουν κάνει. Πολλοί από αυτού το έχουν κάνει και έχουν πάει προ τι θετικέ επιστήμε και το έχουν ακολουθήσει ήδη. Η, 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 η συγκεκριμένη ενασχόλησή ε, σα με τον ψηφιακό κόσμο. Σας ανανέωσε και εσάς ως ε, καθηγητή. Είναι μια εξαιρετικά δημιουργική διαδικασία. Mm. Συνεχώς ε, ψάχνω, διαβάζω, μελετάω α, ξένους επιστήμονες που είναι σε αυτό το χώρο, γιατί ξέρετε είναι μια... Α, α, μια κοινότητα, η science κοινότητα και στην Ελλάδα που ανεβαίνει αυτή τη στιγμή, mm. με, με συναδέρφους που κάνουν εξαιρετική δουλειά, αλλά στο εξωτερικό α, έχει εδρεωθεί εδώ και πολλά χρόνια. Και όλο αυτό κάτω από την ομπρέλα, όπω είπαμε προηγουμένω, πριν α, βγούμε στον αέρα, τη επικοινωνία τη επιστήμη. Όχι πολύ ουσία αυτή η έννοια από κάτω. Η επικοινωνία Λε... της επιστήμης και το γεγονός ότι ένας επιστήμονας, ένας επιστήμονας έχει υποχρέωση όχι μόνο να μεταδώσει τη γνώση και να την καταλάβει ο απλός πολίτης, αλλά να τον οθήσει σε ατομικό επίπεδο ώστε να προάγει το κοινό καλό. Μάλιστα. Mm. Θα μα περιγράψετε τώρα λίγο και το ταξίδι τη ταινία Μικρού Μήκου που κάνατε και πώ έφτασε μέχρι τι Κάνε. Αυτό έγινε έπειτα από ένα διαγωνισμό το οποίο είχε αναρτήσει το TikTok και βάλαμε έτσι στόχο με δύο άλλους καθηγητές, τον Mr. Music και ο φιλόλογός σας, γιατί τους έχω θύσει και αυτούς να έχουν παρουσία είναι στο TikTok. Σας. Είναι συνάδελφοι και ασχολούνται, ασχολείται ο ένας με τη μουσική, ο άλλος είναι φιλόλογος με... Είναι φιλόλογος, Άρα γλωσολόγος. αποτελείται παράδειγμα και για μαθητέ, αλλά και για καθηγητέ. Εντάξει, είναι βα... βαριά κουβέντα αυτή. <laughs> <laughs> okay. ε, είπαμε να, κάνουμε, να προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ντοκιμαντέρ, γιατί στο TikTok δεν υπήρχε το ντοκιμαντέρ. Οπότε mm. ε, τολμήσαμε α, να κάνουμε μία ταινία μικρού μήκου, δυόμιση λεπτών, τύπου TikTok, α, στην οποία περιγράψαμε τη ζωή του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια τη καραντίνας. Mm -hmm. Αυτός ήταν, α, αυτό ήταν α, έτσι το κόνσεπτ της συγκεκριμένης ταινία. επιλέχθηκε, ε, ψηφίστηκε, οπότε πήγε και διαγωνίστηκε στις Κάνες. Και μάλιστα πρόκειται να εκδώσετε και ένα βιβλίο ή έχει εκδοθεί ήδη. Έχει εκδοθεί εδώ είναι Αυτό. το βιβλίο. Να το Μάλιστα. δείξουμε, ναι. Αυτό είναι... Και στο βιβλίο αυτό τι μπορεί κανείς να απολαύσει μέσα. Αυτά μας. εδώ είναι τα πειράματα του Mr. Κεμ. Το έχω γράψει μαζί με τη Χριστίνα Σαριγιάννη που είναι συνάδελφο. δασκάλα. Είναι από τις εκδόσεις κλειδάριθμος. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 9 ετών. Και είναι ένα παραμύθι επιστημονικό. Α, πολύ ενδιαφέρον. Μπορεί οποιοδήποτε παιδί μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης να πάρει δηλαδή, να το διαβάσει, να πάει στο πείραμα, να κάνει μόνο το πείραμα με πάρα πολύ απλά υλικά, με μηδέν επικινδυνότητα, γιατί πάντα λέμε το safety first, οτιδήποτε δείχνω και οτιδήποτε α, βάζω και στα social μου, οτιδήποτε δίνω, σε οτιδήποτε δίνω τη συνταγή, πρώτα θέλω να υπάρχει η ασφάλεια του κοινού, mm. μπορούν να κάνουν αυτά τα πειράματα και να περάσουν δημιουργικό χρόνο μαζί με την οικογένειά τους. Μάλιστα, και πρόκειται να συμμετάσχετε και στο Athens Science Festival, στο... το οποίο... Έπεται, έτσι. Το σύντονο. Athens Science Festival είναι 21 με 23 mm. του Οκτώβρη. Εγώ έχω μια παρουσία πάλι με τις εκδόσεις κλειδάριθμος και θα mm. έχω και κάποιους μαθητές μαζί. Είναι, η παρουσία θα είναι στις 3 το Σάββατο για εμένα. Όποιος θέλει, μπορείτε να έρθετε να μας δείτε, να μας απολαύσετε. Με εντυπωσιακά πειράματα, τα οποία θα ξετρελάνουν, νομίζω, τους μικρούς μας φίλους. Ποιο είναι Έλε. το αγαπημένο πείραμα των παιδιών το αγαπημένο πείραμα των παιδιών είναι οτιδήποτε πετάει, οτιδήποτε γίνεται ρουκέτα και οτιδήποτε έχει έκρηξη. Άρα <laughs> δηλαδή είναι και λίγο στα επικίνδυνα πράγματα, έχουν μια ροπή στα επικίνδυνα πράγματα, αφού ε, μιλάτε για έκρηξη. Οι, οι έφηβοι και τα παιδιά πάντα έχουν τη ροπή προ τα επικίνδυνα πράγματα. Απλώ εμεί είμαστε εκεί πέρα έτσι ώστε να τα συγκρατήσουμε και να μπορέσουμε α, να τα κάνουμε όλα αυτά με ασφάλεια. Μάλιστα, λοιπόν, σα ευχαριστούμε ωραία. πάρα πολύ. Και σας πολύ σας ευχαριστώ ενδιαφέροντα πάρα αυτά που πολύ. είπαμε. Να είστε καλά. Σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, 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 Χριστίνα...